Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα σας δείξω όλα τα βήματα που ακολουθώ αλλά και τα προϊόντα που χρησιμοποιώ για τη βραδινή ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εμείς είχαμε μια περιπετιούλα εδώ με τον Μερλινάκο, το γατούλι μου, ο οποίος ανέβασε πυρετό τη Δευτέρα, αλλά εντάξει τελικά Όλα καλά, γιατί έχω την καλύτερη κτηνίατρο του κόσμου. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα πιάσω τα μαλλιά μου. Ε, να σας πω βέβαια ότι αυτό το μακιγιάζ που βλέπετε το φίλμαρα για το Instagram, ελπίζω να έχει βγει καλό το βίντεο γιατί δεν το έχω μοντάρει ακόμη, οπότε αν δεν με ακολουθείτε εκεί ακολουθήστε με για να το δείτε, και αν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στο κανάλι πατήστε τώρα το κουμπί εγγραφή ή subscribe γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πάρα πολύ, αλλά και το κουβουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Ξεκινάω με τα μακιγιάζ στα μάτια. Αν δεν φοράω αδιάβροχη μάσκαρα, μπορεί να κάνω το δεμακιγιά των ματιών με ένα απλό νεράκι μισελέρο, όπω αυτό εδώ από την εμπριολής. Διαφορετικά χρησιμοποιώ το αγαπημένο μου Take the day off το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε και στα χείλη από την Clinique. Σήμερα θα χρησιμοποιήσω το Take the day off στο ένα μάτι, στη μία πλευρά για να δείτε πόσο πολύ εύκολα αφαιρεί το μακιγιάζ και από την άλλη θα χρησιμοποιήσω το Balm καθαρισμού το οποίο θα χρησιμοποιήσω και στο υπόλοιπο πρόσωπο για να δείτε και αυτό πως λιώνει τα πάντα είναι πραγματικά ένα θαυματουργό προϊόν. Ωραία, με το ένα μάτι έχουμε τελειώσει και θα προχωρήσω τώρα στο Balm αυτό εδώ τη Estée Lauder, το οποίο παιδιά είναι ένα λατρεμένο μου προϊόν γιατί πρώτον δεν με ερεθίζει καθόλου στα μάτια, νομίζω ότι σας έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό. Δείτε, σχεδόν το έχω τελειώσει, κράτησα μία μικρή ποσότητα ίσα ίσα για να μου φτάσει να ολοκληρώσουμε το σημερινό βίντεο, οπότε θα το απλώσω στην επιδερμίδα μου και θα κάνω ένα μασάζ με τα δάχτυλά μου. Και δείτε τώρα πως λιώνει το μακιγιάζ χωρίς καμία προσπάθεια και με τα έλαια που περιέχει θρέφει και την επιδερμίδα, οπότε δεν έχετε κανένα αίσθημα ε, ξηρότητας μετά, δεν νιώθετε την επιδερμίδα σας να σας τραβάει δηλαδή. Θα πάρω λίγη ακόμα ποσότητα, θα τη δουλέψω στα δάχτυλά μου και θα έρθω εδώ στα μάτια και δουλεύω πάρα πολύ απαλά όπως βλέπετε. Με κυκλικές κινήσεις και το μακιγιάζ διαλύεται εντελώς. Ακριβώς το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στα χείλη. Mm. Ακόμα και αν φοράτε το πιο πεισματάρικο και σταθερό liquid lipstick, πιστέψτε με, θα εξαφανιστεί. Τι κάνουμε τώρα, παίρνουμε μία πατσετούλα που έχουμε μουλιάσει σε νεράκι, είναι νοπή δηλαδή και ξεκινάμε πάρα πολύ απαλά και αφαιρούμε το μακιγιάζ. Τα ματάκια δεν χρειάζεται να τα τρίψετε πολύ. Ό,τι έχει απομείνει, παίρνουμε πάλι το βαμβακάκι που χρησιμοποιήσαμε πριν και ολοκληρώνουμε τον καθαρισμό τους πάρα πάρα πολύ απαλά. Εγώ δεν θα μείνω εδώ, παρόλο που φαινομενικά έχει αφαιρεθεί όλο το μακιγιάζ μου. Θέλω να κάνω διπλό καθαρισμό πάντα τα βράδια, γιατί θα εκπλαγείτε αν σας πω ότι έχει μείνει κι άλλο ε, πάνω στην επιδερμίδα. Βασικά μπορείτε να το διαπιστώσετε βρέχοντας ένα βαμβακάκι, θα το κάνω τώρα για να σας το δείξω, με νεράκι μισελέρ και περνώντα πάνω από την επιδερμίδα σας που έχετε ήδη καθαρίσει. Λοιπόν, θα δείτε ότι δεν θα είναι εντελώ καθαρή. Λοιπόν, θα πάω να πλύνω το πρόσωπό μου στο μπάνιο με το Checks and Balances από την Origins και επιστρέφω. Αποφάσισα τελικά να σας δείξω και πώς ακριβώς χρησιμοποιώ αυτό το αφρόδες προϊόν για να αφαιρέσω κάθε υπόλοιμα μακιγιάζ και ρίπον από την επιδερμίδα μου. Και αφού ξεπλήθηκα είμαι έτοιμη να σκουπίσω το πρόσωπό μου και είμαι σίγουρη ότι κάπου εδώ θα έχετε αρχίσει και θα παραπονιέστε και θα λέτε «Βρε μου, ωραίος ο τρόπος του διπλούνται μακιγιάζ, αλλά δεν μπορούμε να πλένουμε πετσέτες κάθε μέρα και δίκιο θα έχετε». Γιατί ξέχασα να σας πω ότι εγώ έχω αγοράσει αυτές τις μικρές πετσετούλες, έχω καμιά δεκαριά ειδικά για να τις χρησιμοποιώ στο πρόσωπό μου όταν το καθαρίζω, αλλά το πιο αγαπημένο μου πανάκι είναι αυτό εδώ, το οποίο λέγεται Makeup Eraser, θεωρητικά μπορείς λέει, να αφαιρέσεις το μακιγιά σου μόνο με νερό χρησιμοποιώντας αυτό. Ε, εμένα μου αρέσει όμως για να αφαιρώ ιδιαίτερα το balm, αλλά και για να τα ε, ταμπονάρω και να ε, στεγνώνω την επιδερμίδα μου όταν την έχω καθαρίσει. Αυτό λοιπόν όταν το ξεπλένετε εξαφανίζεται από πάνω του κάθε ίχνος μακιγιάζ και πλένετε στους 40 βαθμούς, είναι φανταστικό και πάρα πολύ απαλό. Επόμενο βήμα στο βραδινό μου skincare είναι η τόνωση τη επιδερμίδας και τα τελευταία βράδια χρησιμοποιώ αυτή εδώ την τονοτική λοσιόν, όντε ποτέ ροζαμελή από την εμβριολή. Δεν έχει αλκοόλ, είναι πάρα πολύ απαλή με κάθε τύπο επιδερμίδα και δεν χρησιμοποιώ βαμβάκι, αλλά την απλώνω με αυτόν τον τρόπο στο πρόσωπό μου και στην περιοχή του λαιμού φυσικά κάνουμε ακριβώς τις ίδιες κινήσεις που σας είχα δείξει και στο πρωινό skincare. Τρει φορέ την εβδομάδα, ωστόσο, διαφοροποιείται το βραδινό μου skincare γιατί χρησιμοποιώ αυτή εδώ τη λοσιόν που λέγεται Liquid Gold. Είναι από την εταιρεία Alpha H. Σα έχω μιλήσει ένα εκατομμύριο φορέ για αυτήν και για το πόσο την αγαπώ. Και ο λόγο είναι ότι περιέχει AHA οξέα, έχει πρωτενε μεταξιού αλλά και γλυκόριζα. Σου δημιουργεί ένα μικρό τσιμπηματάκι στην επιδερμίδα. Αν έχετε πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα, θα το νιώσετε περισσότερο από το, το νιώθω εγώ που την έχω συνηθίσει. Η χρήση που έκανα στην αρχή ήταν κάθε βράδυ Γιατί ήθελα να εξαφανίσει αυτά εδώ, τα μικρά σημαδάκια που έχω στο μέτωπό μου, δεν ξέρω αν φαίνονται στην κάμερα, ε, τα οποία είναι σαν σπιθουράκια, αλλά δεν είναι σπυράκια για να μπορεί να τα ανοίξει, ούτε καν στον καθαρισμό μου τα πειράζουν. Να σα πω ότι τα έχω καυτηριάσει στο παρελθόν, αλλά ξαναβγήκαν. Και αυτή η λοσιόν είναι η μόνη που έχει καταφέρει να απαλύνει την όψη αυτή την ανομοιόμορφη τη επιδερμίδα μου σε αυτά τα σημεία. Τώρα λοιπόν τη χρησιμοποιώ τρει φορέ την εβδομάδα, αν δω ότι χρειάζεται, Σάνω τη χρήση και αμέσως μετά χρησιμοποιώ την ενεδατική μου κρέμα. Πριν όμως περάσουμε στην ενεδατική κρέμα, μας λείπουν και άλλα βήματα, γιατί έχουμε μείνει στην τονοτική λοσιόν, σωστά? Λοιπόν, μετά την τονοτική λοσιόν, αυτό που κάνω είναι να απλώνω στο πρόσωπό μου ένα σέρουμ και αυτό που χρησιμοποιώ είναι αυτό εδώ το Advanced Night Repair. Έχει νέα σύνθεση, έχει νέο μπουκάλι, λέγεται τώρα Synchronized Multi Recovery Complex, φυσικά από την Estee Lauder. Το ξέρετε, είναι ένα θρυλικό προϊόν, το οποίο είναι oil free. Έχει νέο ανακυκλώσιμο μπουκάλι, δεν φράζει τους πόρους, δεν δημιουργεί μαύρα στίγματα, δεν έχει συνθετικό άρωμα και η επιδερμίδα το πρωί είναι λαμπερή και ενυδατωμένη. Βάζω λοιπόν μερικές σταγόνες στο χέρι μου και το εφαρμόζω. Αχ, παιδιά, τι δροσιά είναι αυτή. Το χρειαζόμουν αυτό τώρα. Το εφαρμόζω λοιπόν σε όλο μου το πρόσωπο, αλλά και στον λαιμό με ανωδικέ κινήσει. Μπορείτε να φτάσετε και μέχρι εδώ την περιοχή του ντεκολιτέ. Κακό δεν κάνει. Επίσης είναι ένα προϊόν το οποίο Παρόλο που προορίζεται για χρήση κατά τη διάρκεια της νύχτας, μπορείτε φυσικά να το βάλετε και το πρωί και μπορείτε να το βάλετε και πριν από το μακιγιάζ σας και μετά εφαρμόζετε το foundation σαν όνειρο από πάνω. Πάμε σε κρέμα ματιών, θα παραμείνω στην Estée Lauder. Σας έχω ξαναμιλήσει και για αυτή την κρέμα, νομίζω και στο προηγούμενο βίντεο. Advanced Night Repair Eye Supercharge Complex Synchronized Recovery. Μία κρέμα η οποία, παιδιά, είναι σε μορφή έτσι, gel, διαφανής. Και εκτός του ότι δροσίζει πολύ την περιοχή γύρω από τα μάτια, απορροφάται πάρα πολύ γρήγορα, δεν αφήνει καμία λιπαρότητα, δεν ερεθίζει τα μάτια και γεμίζει τις λεπτές γραμμές και κάνει δουλίτσα κατά τη διάρκεια της νύχτας και φυσικά μας προστατεύει και από την εκτενοβολία των κινητών, των συσκευών όλων των υπολογιστών με τις οποίες βρισκόμαστε αντιμέτωπες κάθε μέρα. Αυτό το Blue Light δημιουργεί φωτογύρανση για την ενυδάτωση του προσώπου μου τώρα εμπιστεύομαι την Hydra Skin Light από την Darphin. Είναι μια κρέμα που χρησιμοποιώ εδώ και αρκετό καιρό και την έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Να σας πω ότι όλα τα προϊόντα της σειράς Hydra Skin περιέχουν την τεχνολογία Hydra Structure, ένα υψηλή απόδοση διαβάζω ενυδατικό σύμπλεγμα από ισχυρά συστατικά της φύσης για να βοηθήσει στην απορρόφηση του νερού, στην αποκατάσταση των αποθεμάτων νερού της επιδερμίδας και στη μείωση της απώλειας υγρασίας. Να ξέρετε ότι το βράδυ η επιδερμίδα μας χάνει υγρασία, να πίνετε οπωσδήποτε ένα ποτήρι νερό μεγάλο όταν ξυπνάτε και ένα πριν κοιμηθείτε είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η κρέμα παιδιά είναι ό,τι πρέπει για ευαίσθητες, κανονικές και λιπαρές επιδερμίδες. Πραγματικά δίνει μια φανταστική ενυδάτωση χωρίς να σας κάνει να γυαλίζετε και μια φανταστική δροσιά στην επιδερμίδα. Για την περιοχή του λαιμού τώρα χρησιμοποιώ μια πιο ενισχυμένη κρέμα, την Revitalizing Supreme Night από την Estée Lauder. Θα σα διαβάσω δύο πράγματα και για αυτή την κρέμα, η οποία μου πέφτει βαριά εμένα να τη χρησιμοποιήσω στο πρόσωπο, για το λαιμό όμω είναι ό,τι πρέπει. Η κρέμα αυτή λοιπόν αναζωογονεί, είναι εμπλουτισμένη με δύο φορέ πιο συμπυκνωμένο εκχύλισμα Moringa και βοηθάει την επιδερμίδα να ενισχύσει τη φυσική παραγωγή κολαγόνου. Την εφαρμόζω λοιπόν πάντα με ανωδικέ κινήσει στην περιοχή του λαιμού. Επίση θρέφει γιατί έχει και δύο φορέ πιο συμπυκνωμένο αλουρονικό οξύ. Αν δεν είστε λιπαρέ και έχετε κανονική επιδερμίδα, εντάξει, αυτή η κρέμα θα σα ταιριάξει γάντι. Και για να ολοκληρώσουμε την ενυδάτωση της επιδερμίδας μας, δεν ξεχνάμε ποτέ το lip balm, να φροντίζουμε και να ενυδατώνουμε τα χυλάκια μας. Αυτό το προϊόν ζει στο κομμοδίνο μου, μυρίζει φανταστικά. Α, αυτό το βούτυρο κακάο είναι το cocoa butter του Κορέ. Έχει κυκλοφορήσει μια σειρά από λίμπαλουν σεδιά τα οποία mm, είναι υπέροχα για τα χείλη. τη νιώθετε την ενδάτωση και μερικά από αυτά είναι και την τέντα, Έχουν και χρώμα δηλαδή. Οπότε ρίξτε μια ματιά να τα ανακαλύψετε γιατί είναι πραγματικά καταπληκτικά. Και πάμε στο τελευταίο προϊόν που χρησιμοποιώ στη βραδινή μου ρουτίνα. Το προϊόν που μεταμόρφωσε πραγματικά τις βλεφαρίδε μου. τις έκανε πιο ανθεκτικέ, πιο μακριέ και πιο πυκνέ. Ναι, τα έκανε όλα αυτά. Και εγώ είμαι ο πρώτος άνθρωπος που αμφισβητούσε το αν ένα σέρουμ για τις βεφαρίδες θα δουλεύει και όμως αυτό εδώ ήρθε να με διαψεύσει. Είναι το Bio Serum από την εταιρεία Demois Suisse, είναι ελβετική εταιρεία, το προϊόν είναι αρκετά ακριβό, ψέματα δεν θα σας πω, αλλά η σύνθεσή του είναι παιδιά τόσο καθαρή, δεν ερεθίζει καθόλου τα μάτια. Είναι αποτελεσματικό, είναι cruelty free όλα τα προϊόντα αυτής της εταιρείας και να σας πω ότι η Demi που έχει την εταιρεία είναι μια καταπληκτική γυναίκα. Είχα την τύχη να τη γνωρίσω σε ένα ταξίδι μου στο Λονδίνο και πραγματικά εντυπωσιάστηκα για το πόσο motivation έχει για να δημιουργήσει το καλύτερο προϊόν για τους καταναλωτές της. Νομίζω ότι αν είσαι καλός άνθρωπος, έχει αξίες και υπολογίζει τους ανθρώπους γύρω σου, τότε μπορείς να γίνεις και σωστός επιχειρηματίας και να προσφέρεις προϊόντα σαν κι αυτό. Πραγματικά τη θαυμάζω, είναι ακτιβίστρια, φροντίζει τα ζώα, φροντίζει τις γυναίκες, οι οποίες μπορεί να μην είναι τόσο τυχερές όσο εμείς και φυσικά φροντίζει και στο εργασιακό περιβάλλον να μην υπάρχει καμία αδικία, στηρίζει την γυναική επιχειρηματικότητα. Τι να σας λέω τώρα, είναι ένα... Πραγματικά υπόδειγμα αυτό το κορίτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το σέρουμ και Uh, για να μην φλιαρώ, να σας δείξω και το απλικατέρ το οποίο είναι σαν να βάζετε eyeliner το σκουπίζετε λοιπόν δεν χρειάζεται τεράστια ποσότητα και αμέσως μετά το εφαρμόζετε ακριβώς σε αυτό το σημείο πάνω από τις βλεφαρίδες σας κάθε βράδυ πριν κοιμηθείτε. Σε 3 με 4 εβδομάδες θα δείτε αποτέλεσμα, προτείνω να το αποκτήσετε, να βγάλετε μια φωτογραφία με κλειστά μάτια τις βλεφαρίδες σας και με ανοιχτά για να την έχετε και να συγκρίνετε ε, βγάζοντας ακόμη μια φωτογραφία μετά από 3 με 4 εβδομάδες τη διαφορά και το αποτέλεσμα. Αυτά για σήμερα, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είδατε και το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, αν έχετε οποιαδήποτε απορία, ε, γράψτε τη μου στα σχόλια, φυσικά αφήστε μου και τα σχόλιά σα αν σκοπεύετε να αγοράσετε κάποιο από τα προϊόντα που σα έδειξα σήμερα. Γιατί αυτέ τι μέρε κάποιε εταιρείε έχουν και 50% έκπτωση. Οπότε φροντίστε να το εκμεταλλευτείτε τώρα για να μην το μετανιώσετε μετά. Σα φιλώ, σα ευχαριστώ πολύ και θα σα δω στο επόμενο. Bye bye!